Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, πουλάκια μου, εδώ είμαστε! Ήρθαμε για τη μεσημβρινή μας συνάντηση. Όσοι δεν ήσασταν ήδη συντονισμένοι στον αθλητικό λίμπερο 107 και 4, σας καλωσορίζουμε. Όσοι ήσασταν από νωρίτερα ή από το πρωί εδώ, καλώς κάνατε, ορθώς πράξατε, την καλύτερη επιλογή. Γεμάτη αγάπη, ανιδιοτέλεια, γεμάτη εμπειρία, ωριμότητα. Τι κάνετε? Όλα εντάξει, δευτερίλα, ζέστη έξω, πω, ζέστη παιδιά, δηλαδή τι θα κάνει τον Ιούλιο? Τι θα κάνει τον Αύγουστο, αν τώρα έχει σαραντάρες? Και το ερώτημα είναι τι θα κάνουν και οι ποδοσφαιριστές. 3 η ώρα, σε λιγάκι, σε λιγότερο από 1 ώρα, έχουμε τα σοφά κεφάλια της Super League, θα συσκεφτούν, θα τηλεσυσκεφτούν, από μακριά και αγαπημένοι, λόγω του γνωστού θέματος, για να αποφασίσουν αυτό το οποίο θέλει ο ένας και η μία. Δηλαδή, 2 μόνο θέλουν να παίξουν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, 2 θέλουν να παίξουν και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός, που θέλει ντε και καλά να στεφτεί πρωταθλητής, γιατί τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα θα αρχίσουν εκεί οι κορνέδες να πηγαίνουν σύννεφο και τα μπινελίκια, και η ΑΕΚ προς το ΚΑ να μείνουν οι μείον 7 σε μας και να περάσει από πάνω. Θα πω αυτό που είπα και το πρωί, μην το έχετε καθόλου περίεργο και μην πέσετε από τα σύννεφα. Αν ξεκινήσουν τα playoffs, εκεί μάλλον 6-7 Ιουνίου θα αποφασίσουν σε λίγο, και εκεί μόλις τυχόν και προσπεράσει η ΑΕΚ που βρίσκεται 1 βαθμό πίσω, να σκάσει κανένα κρούσμα, κανένας αναπληρωματικός, είτε από τον κόκκινο είτε από την κίτρινη, και να πούνε παιδιά, τέλο. Το λύγουμε εδώ και μένει η βαθμολογία όπως είναι. Το είπα και το πρωί, το λέω και σήμερα. Θα μου πεις φαντασία, φαντασία μου πλανέφτρα, βεβαίως. Ή το άλλο που λέει δε φταίς εσύ, η φαντασία σου τα φταίει. Φαντασία, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι όλα αυτά που έλεγε ο Δύσμυρος, ο δημοσιογράφος, που τον απήγαγαν. Έχω τα σχετικά χαλιά, βέβαια. Δεν μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Φώναζε ο άνθρωπος, ρε παιδιά, με απήγαγαν. Ρε παιδιά, με πήραν μέρα μεσημέρι με τα όπλα από το Χίλτον. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Είπαμε, αλλά όχι κι έτσι. Με διώξεις λοιπόν σε βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη και των ανδρών της ασφάλειας, ολοκληρώθηκε η εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες του Πάρη Κουρτζίδη για απαγωγή του στο Χίλτον το Μάρτιο του 2018. Η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε δίωξη για το αδίκημα της παράνομης βίας σε βάρος των 5 ανδρών, της φρουράς του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, σε βάρος του ίδιου του επιχειρηματία για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη βία, αλλά και σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας Αξία, Αντώνη Πίκουλα, για συνέργεια στο αδίκημα. Τέτοια χαλάκια θα βάζω γι' αυτά, να ξέρετε. Τέτοια. Αρχίζουν τα γούστα. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε εσείς και το συνεχίζω μετά. Για να δούμε σήμερα το άτομο το οποίο μας κάνει σεφτέ. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Παρακαλώ. Ναι, ποιος? Έλα, αυτός, 1-0. Ποιος, αυτός? Ένα χαρτί πήγα να πάρω γαμό και δεν πρόλαβα, νόμιζα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Καλώς τι το... κάνεις, Κωστάκη? Καλά. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Δημόπουλες είσαι, έτσι? Ναι, εγώ είμαι. Ποιος άλλος? Σε κατάλαβα. Αλλά δεν είμαι. Δεν είμαι ο νονός. Δεν είμαι ο νονός του Μεντόντι. Δεν είσαι, Ο Θανάσης τον έχει βαφτίσει. Ο Θανάσης, ο Φωνιάς. Ναι, όχι ο Φωνιάς, ο αδερφός του Φωνιά. Φωνιάς είναι ο Χρήστος. Ο αδερφός του Φωνιά. Δεν τα ξέρω, τα παοξίδικα δεν τα ξέρω. Ο Οπτασία, Φαντασία, Πάμπλο Γκαρσία και έτσι. Συνυπήρξαμε και στον 103 και στον Αρένα. Θανάσης, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Όταν ήμουν γυμνάσιο, ναι, με φωνάζανε Φωνιά εξαιτίας του Δημόπουλου. Τώρα ποιον εννοούσαν δεν ξέρω. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος που ήταν σε εμάς στον ΠΑΟΚ, που πήγε μετά στο Βάζελο, αυτός ήταν ο Φωνιάς. Όχι ότι ο Θανάσης ήταν κακός παίχτης, ίσα ίσα. Έτσι, με πολύ καλή παρουσία και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Οι Δημοπουλέοι ήταν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Αλλά
Εντάξει. Όλη η οικογένεια του Δημού που λέω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα. Άνθρωποι. Σαν τον ακροατή, σαν τον ακροατή το δικό μα. Ε, φίλε, άλλο επίπεδο τώρα, άλλο. Σκοράρει τα μικρόφωνα. Εσένα λέω. Σεβασμό, σεβασμό και υποκλίνομαι. Σε παρακαλώ. Υποκλίνομαι ως Αριανός μπροστά σε έναν άνθρωπο που βγάζει τόσο μεγάλο πάθος για την ομάδα του. Αδερφέ μου. Και μακάρι, μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν αυτόν στην ομάδα του Άρη. Για το Μενώτη λες. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Να ακούσω έναν άνθρωπο δηλαδή ναι, να μιλάει παθιασμένος για τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, όπως ο Μενώτη. Αλλά δυστυχώς εμείς τώρα τι έγινε εδώ. Έμαθα κάτι από τον Σταύρο, τον συνάδελφό στον. Ποιος είναι αυτός ο Μπαρτζόκης. Επενδυτές θα κάνει καλά, σήμερα αυτό, δηλώσεις. Καλά, αυτό πάει... από, το YouTube τώρα. Δηλαδή θέλετε να ναι, πραγματικά βίντεο, βίντεο. Να το σχολιάσουμε αυτό. Κοίταξε ναι, φίλε. Διεύθυνση δεν ξέρουμε. Ακόμα τη διεύθυνση δεν ξέρουμε. Εγώ χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται έτσι, φίλε. Δεν είναι βιντεάκι στο YouTube. Δηλαδή, αυτές οι δουλειές, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και δεν ξέρω, μπορεί να είναι επιχειρηματιούκλα να πούμε, αλλά αυτές γίνονται αλλιώς. Πηγαίνεις, βρίσκεις το μεγαλομέτωχο, χωρίς να το βγάζεις αφίσα κάρτα κορνίζα, συνεννοείστε, αυτός είμαι, αυτή είναι η εταιρεία μου, αυτό είναι το οικονομικό μου υπόβαθρο, αυτή είναι η προκαταβολή που έρχομαι και σου δίνω μπραφ ντούκου ένα τεράστιο ποσό, αυτός είμαι, ρώτα που θέλεις την πιάτσα. Έτσι νομίζω, ρε Δημήτρη, γίνεται, ξέρω εγώ. Δηλαδή, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Κωστή. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μέσα από τα social media. Δεν ξέρω, ήρθαν και σε εμάς κατά καιρούς, Δημήτρη. Ναι, είχαν έρθει. Στο χωριό μας που λέγαμε τα social media. Καλά, φίλε, με αυτά μεγαλώσαμε. Έγινε και για με τον μπαστούνι και λέει: εγώ μιλάω στα social media. Μην μιλάς εσύ, μην μιλάς. Εμείς μεγαλώσαμε, φίλε, με τη γιαγιά που είχε το τηλεφωνείο στο χωριό και έλεγε: ο Τσατσαρός ο Θανάσης έχει τηλέφωνο από τη Γερμανία. Σε ένα τέταρτο θα πάρουν να βγει. Σε ένα τέταρτο. Και υπήρχε το κεντρικό τηλεφωνείο, φίλε. Μιλάμε τι. Ναι, τώρα... και που ήταν μαζί με το ταχυδρομείο. Όλα. Ταχυδρομείο, εφορία, καφενείο, μασάζ. Τα πάντα. Μανάβικο, εφημερίδες, όλα, φίλε. Ήταν τα πρώτα μολ. Τα πρώτα μολ. Έτσι. Τέλος πάντων, για να μην τρώνε σαν τα αργανάκια, τα καθαρά αργανάκια, αφήστε τις δηλώσεις που λέει ο ένας και ο άλλος. Και ο εχθρός μας είναι η Αθήνα. Εντάξει, αυτό όταν το λέω καθαρά και το λέω και τόσο καιρό. Εντάξει. Ο εχθρός μας είναι η Αθήνα. Και εγώ δεν δέχομαι τον Άρη, δεν τον δέχομαι να είναι ουρά κανενός. Έτσι πρέπει, κανονικά. Έτσι πρέπει και έτσι τον θέλει ο Αριανός. Εντάξει, δεν θα υποκαταστήσω εγώ τι θέλει ο Αριανός, δεν μπορεί να ξέρω, αλλά... φαντάζομαι όχι, τι θα ήθελα είστε... εγώ, ρε παιδί μου, τι θα ήθελα. Ξέρω. Έτσι. Εσύ είσαι ζουμουσάκια. Εγώ... αλλά έτσι. Δεν θα διαφωνήσουμε όμως σε αυτό. Και εγώ θέλω, ας πούμε, να πω και εγώ ζούμου σου Άρης. Κάποτε. Όταν ήρθε ο Κοντομινάς στον Άρη, φίλοι μου Αριανοί, μου λέγανε είδες ποιος ήρθε σε εμάς. Και είπα, μαγκιά ρε παιδιά, μπράβο σας. Αφού καταφέρατε και φέρατε αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν τεράστιο, όπως και στον Ηρακλείο με τη Λινέως. Το τι πήγε στραβά μετά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν πάβει η ιστορία να έχει γράψει ότι ήρθε αυτός όμως. Έτσι. Τρεις μήνες να το συζητάμε. Δεν πρόκειται. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, έγινε Δημήτρη. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Φιλιά. Πάμε επόμενος. Ναι. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Μεθ επόμενος. Εδώ. Α, όχι, ούτε εδώ. 23-12-87-888. Να θυμίσω ότι χορηγή της εκπομπής είναι η Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκπληκτικά πράγματα εκεί, φοβερές τιμές, ειδικά αυτό το διάστημα με Morris συσκευές. Και βέβαια Αιγαίων, αυτός έχει το πιο φρέσκο ψάρι, το πιο φρέσκο θαλασσινό, για να είμαι πιο ακριβής, και στο δικητήριο 214.000 και στο ωραιόκαστρο 695666, βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας για να έχετε σίγουρα θωρακίσει τον οργανισμό. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη τον Νικολαίδη, τον σπουδαίο και υπέροχο σκητσογράφο που του οφείλω πάρα πολλά στο ξεκίνημα. Εκεί οι εποχές που μιλάμε τώρα 1998, αυτός μου είπε θα πας στην αθλητική Μακεδονία Στράκης, αυτές τις ατάκες που γράφεις πήγαινε, θα μιλήσω εγώ στο Σαράτη Πανταζή. Και το λέω κάθε φορά. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Γεια σου Δημητράκη μου, να είσαι γερός. Πάμε, γεια σας, ναι.
Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ναι. Τι κάνεις, ε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Καλά, φίλε. Πώς νιώθεις. Όσο γι' αυτό, μια χαρά. Όσο γι' αυτό που λέτε τώρα με το Μαρινάκι, έχει 3-4 μέρες που το έχω διαβάσει εγώ αυτό, στα Πεπεράτα. Ναι, τα το ξέρω. Τα Πεπεράτα νομίζω είναι ο Κιουρτζής. Αυτός εκεί είναι, ναι. Το είχαμε αναφέρει ναι. Την Παρασκευή. Τόσο που... το Αξία News ασχολούνται ναι, ναι, με πολλά site, δημοσιογράφοι και αναλόγως όσο πιο μεγάλος δημοσιογράφος ναι, 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 είναι κάποιος. Απλά τώρα, τώρα είναι και επίσημο, την Παρασκευή υπήρξε σαν σημολογία. Μα και από πριν 3-4 μέρες ήταν επίσημο και άνοιγα τα ράδια να ακούσω κάτι έστω εδώ πέρα και δεν άκουγα. Και λέω γιατί έργα μου, τι γίνεται. Ναι, 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 δεν ήταν επίσημο όταν το έβγαλε το Πιπεράτα. Επειδή ο άνθρωπος το ήξερε ότι θα γίνει. Το Πιπεράτα έβγαλε ναι, με όνομα εισαγγελέα. Ναι, ναι, ότι πρόκειται να γίνει. Και, όχι και ότι είχε γίνει. Και ναι. Τέλος πάντων, τώρα μείνετε παίζουμε... συντονισμένοι. Ναι, 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 δεν έχει σημασία. Θα βγάλουμε και τη συνέχεια, λέει, για τις φινές. Τον άνθρωπο. Τι πρόκειται να ακούσουμε. Για να το πούμε έτσι απλά, αδερφέ μου, μέρα μεσημέρι τον άνθρωπο πήγαν και με τα πιστόλια τον βγάλαν, τον απήγαγαν και τον πήραν μαζί τους. Αυτά δεν γίνονται όχι στην Άγρια Δύση. Μα τα βίντεο του Χίλτον του σκέναν αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο αυτό. Είναι τα πρωτοπαλέκαρα του Βαγγέλη. Όχι μόνο αυτό. Που πάνε και στο Τζίλο, που είναι οι ίδιοι και στο Τζίλο και σε άλλες περιπτώσεις. Επειδή εμπλέκονται και Βρετανοί μέσα, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν και τα μέσα της Αγγλών. Αυτή είναι η βοήθειά μας για να, για να φανεί. Αυτό. Γιατί αν δεν ήταν αυτή θα το είχαν θάψει η ίδια η αστυνομία. Ναι, ναι. Μη θεωρείς άσχετο το ότι ο Βαγγέλας έχει και μία αγγλική ομάδα. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά, αλλά πιθανόν... Δεν ξέρω αν συνδέονται, να συνδέονται αλλά έτσι. Ξέρω ναι, ότι εκεί το προϊόν τους το προσέχουν σαν κόριο τι καλύτερο. Τι λες τώρα ρε φίλε. Εννοείται. Θυμάσαι τι έγινε με τώρα, με τη Θάτσερ. Εκεί... Ναι, ναι. Μόνοι τους. Τι είπανε, τι κάνετε εσείς, βία, ναι, τι ναι, χουλιγανισμό. Κοίτα, εντάξει, σε μια... σωστό, ρε, φίλε, σε μια νύχτα τους καθάρισε σαν αυγουλάκια πασχαλιάτικα. Η Θάτσερ. Το σωστό έκανε. Μόνοι μας. Όχι, δεν περιμένουμε. Γιατί το προϊόν υποβαθμίζεται. Εντάξει, καλώς ο Σανσερμάς ο παδικός και εγώ βέβαια, μπράβο τους και μαζί τους, αλλά να έχει και ένα όριο. Ρε. Γιατί η Θάτσερ έχει πει μεγάλη ατάκα ο Γκούντι Άλεν. Λέει, τώρα η Θάτσερ λέει δεν μου αρέσει ούτε σαν γυναίκα ούτε σαν άντρας. Ναι, ναι, είχε δίκιο. Ναι. Γιατί, γιατί φίλε. Τιμωρήθηκε η Θάτσερ όμως, είδες, ε. Καλά, εντάξει. Έπαθε Αλτσχάιμερ και όσο και λεφτά να έχεις φίλε. Άστα, άμα πάει δεν κάνει... αυτός ο παίκτης ο Γερμανός, ο Καρλ Χάιντς Αλτσχάιμερ, δεν κάνει φίλε διακρίσεις. Τι είσαι, όπως και άλλα θέματα ναι, υγείας. Ναι. Δεν κοιτάνε. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύσκολη ασθένεια, δύσκολη και καταλαβαίνω αυτούς που έχουν θέμα τέτοιο με το σπίτι τους. Ξέρεις γιατί. Κοράγει. Γιατί είναι, μπορεί να είναι υγιές το σώμα, αδερφέ. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο να σφίζει από υγεία. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο να καταραίει. Έναν άνθρωπο που το μυαλό του να είναι σαν ενός μικρού παιδιού. Να σε ρωτάει ανά 5 λεπτά πού ναι, είπαμε ότι θα πάμε. Ποιος είσαι εσύ παιδί μου. Δεν θα φάμε τώρα. Δεν έχει, και άλλον, έχει και παρεστήσεις. Παθαίνουν διάφορα. Άστα. Δηλαδή εγώ έχω μια κυρία ας πούμε φίλη της μάνας μου. Θεός χωρέσει με τη μάνα μου. Λοιπόν και όταν πηγαίνω, δεν θέλω να πηγαίνω γιατί αυτή μας μεγάλωσε. Με λέει πιανού κορίτσι είσαι εσύ κορίτσι και μου με ρωτάει ρε φίλε. Άστα, η μαμά του κολλητού μου, η μαμά του αδερφός ναι, μου έτσι όχι απλά φίλος. Δύσκολα, δύσκολα. Το περνάει και... Άξι. Ναι, ναι, δύσκολα, οπότε... δύσκολα. Κουράγιο. Είναι σε μερικούς λίγο πιο... Ήπια. Λαϊκή κατάσταση, ναι, και σε άλλους είναι ραγδαία. Πιο ήπια. Τι να κάνουμε. Και αυτή η κυρία που λέω έτσι πήγαινε λαό-λαό και μέχρι που έχασε τη μάνα μου που την είχε στήριγμα και μετά επιδεινώθηκε άμεσα. Μάλιστα. Τι να πω. Γεια σας παιδιά. Να σε καλά γεια αδερφέ. Γεια σας και μεγάλο δύναμη στους εισαγγελείς αν μπορέσουν να ξεβρωμίσουν αυτό εδώ το πράγμα. Αμήν και πότε δεν φίλε. Μα δεν γίνεται είναι κάθε βόθρος. Μέρα. Βόθρος. Κάθε μέρα να βγαίνει κάτι. Τι άλλο πρέπει είναι να συμβεί βόθρος, δηλαδή. Δηλαδή όταν πρέπει. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει 2-3 χρόνια κάτι, 45 χρόνια τα κάνουν σκούπα. Και τώρα τι, έτσι, βγήκαν το έθνος στα λαγωνικά. Περιμένουμε κάτι να δούμε φίλε, να σε γερός, να σε γερός. Για να δούμε τώρα. Όλος ο κόσμος αυτό λέει. Μία σκάει το ένα, μία σκάει το άλλο. Δεν μπορεί κάπου ρε παιδιά. Πώς θα βγουν λάδι, δηλαδή, πόσο πλάτες θα τους κάνει ο ένας και ο άλλος από την κυβέρνηση. Πόσο, ναι. Χαίρετε.
Γεια σας. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Κωνσταντάν. Είπα να σε πάρω και το μεσημέρι. Μα κάνει, γιατί ρε φίλε, είναι πιο όμορφο, πιο όμορφο. Καλησπέρα αδερφέ. Το μεσημέρι είμαι, λοιπόν, φίλε, διαφορετικός. Το μεσημέρι είσαι, τα δίνεις όλα, άστο, είσαι τα τελειώματα, είσαι άστα να πάνε. Μαρσαριστός είσαι. Αγόρι μου. Έλα. Άκουγα τον προπονητή της Leverkusen, έκανε κάτι δηλώσεις, άκουνα και λέει οι παίχτες μου σήμερα που είναι το μάτς με την Βέρντερ, ναι, δεν μπορούν, ναι, να ανταπιστεύουν 90 λεπτά. Ναι. Δηλαδή ρε παιδιά, αν δεν μπορούν αυτοί, εμείς πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα τα πλέον, ναι, πώς θα γίνει, λέει, δεν μπορούν, λέει. Κώστα τι μου γίνεται, θα τραυματιστούν, θα πέσουν κάτω ρε οι παίχτες. 11. Ναι. Αναγκαστικές, ναι, αλλαγές χθες. 11. Ναι. 11 δηλαδή τραυματίες. 11. Ούτε ένας, μπράβο, ούτε 11. Ναι, 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 ναι. Πρόσεξε, πρόσεξε. Όχι τίποτα τσουρουκάδες από κανένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα Βαβάου. Ο Γερμανός είναι τουλάχιστον. Μπορεί να έχει 1000 ελαττώματα σαλός. Εγώ τους σπούδασα κιόλας, έτσι. Έζησα και εκεί. Ναι, σε τους ξέρεις. Αλλά, πρόσεξε. Τώρα. Σε θέμα οργάνωσης, οργανογράμματος, πλάνου κτλ. Δεν πιάνονται, φίλε, είναι το μεγάλο του σατού. Φαντάσου λοιπόν, δηλαδή, όταν 11 Γερμανοί πέφτουν κάτω, να πούμε, Γερμανοί, μέσα εισαγωγικά, στο πρωτάθλημά τους, πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα, τι έχει να γίνει μετά εδώ, με 40 βαθμούς υπό σκιάν. Εγώ τώρα το καταλαβαίνω, γιατί αύριο θέλω να ξεπληρώσω, ας πούμε, τα αδέρφια του στο Σχάρτινος, επειδή τους δώσαν το πρωτάθλημα, ας πούμε, σε λένε εσείς να βγείτε στη δεύτερη θέση να πάρετε. Το καταλαβαίνω. Ναι. Να μπερδευτούν εδώ. Ναι, ναι. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνει μέσα κατά καλό καιρό άλλος να παίζει. Δεν ξέρω. Ναι. Σε πήρε για άλλο πράγμα, αδερφέ. Να μου πεις. Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο για τον ακροατή σου, τον κύριο Δημήτρη το Δημόπουλο. Έτσι είναι, Δημήτρη. Εγώ οι Αργιανοί που έχω, έχουν ακριβώς υπέροχος άνθρωπος τη σκέψη τη δικιά σου. Όπως θα ήμασταν και εμείς στη θέση σας. Τα λέγαμε, δεν γουστάρουμε να είμαστε κανέναν, κανενός άρμα, είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε Άρης, τελείωσε. Υπέροχος. Πολύ δεν είναι ο μόνος, δεν είναι ο μόνος, να ξέρεις. Άνθρωπο, είναι πολύ. Είστε πολύ, Δημήτρη, μην νομίζεις, τελείωσε. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Σεβόμαστε. Αυτό είναι πραγματικός μουσάκι, δηλαδή, και σε σέβομαι, σε εκτιμώ πάρα πολύ όταν σας. Κώστα μου, πράγματι, σεβόμαστε ότι ο άλλος υποστηρίζει και αγαπάει κάτι άλλο. Οπωσδήποτε. Εσείς το ξέρετε, δεν το ποτέ δεν πήγα να φιτιλιάσω. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι. Ξέρουμε. Φίλε, γι' αυτό σε παίρνουν και τα γνήσια, φίλε, παουτάκια, σε τρία δευτερόλεπτα μπορώ να βάλω τέτοιο φυτίλι να καεί το στούντιο. Να ξέρεις. Όλοι, ρε, φίλε, σε τρία δευτερόλεπτα, έτσι, για να έχουμε γραμμές ή για να έχουμε νούμερα. Ωραία. Ή να βριζόμαστε ή να μπουμπούλα σας κάναμε, εγώ σας ράναμε, μας κάναμε. Άστο, δεν θέλω έτσι, καθόλου. Το Δημήτρη δηλαδή το δίνω σε χαρητήρια. Είναι κι άλλοι, χιλιάδες, εγώ έχω φίλους. Τέτοιος αν το δίνει, δεν μποστάρουμε, ρε. Φυσικά. Έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Φυσικά. Αλλά πρέπει να το βρείτε το δίκιο. Να παλέψετε γι' αυτό, τελείως. Όσο για την αντιπαλότητα, ζούμου σου Κωνσταντίνε μου, φιλιά, φιλιά. Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ μας, ρε παιδιά. Είναι πολύ φυσιολογικό. Αρκεί αυτή η αντιπαλότητα τελειώσει στην καζούρα, έτσι στον πινελίκι, άντε στο χαβά και όχι στα ανοιγμένα κεφάλια, να πούμε στους καμένους συνδέσμους. Εννοείται, αυτό καταλαβαίνετε έτσι. Ναι, γεια σας. Κωστή. Χαμήλωσε σε παρακαλώ τελείως το ραδιόφωνο. Για να μην μικροφωνίζουμε και μετά σε ακούμε με προσοχή. Όπα, όπα, συγγνώμη. Σε παρακαλώ για να είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Τέλειος. Τι κάνεις, φίλε. Καλά, είσαι εγώ. Δεν με γνώρισες, ε. Πού να με γνωρίσεις. Όχι, δεν σε γνώρισα. Να το πούμε μαζί. Για πες. Πο. Λι. Βι. Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Φίλε, έχεις να πάρεις από την κεφαλιά του Πάπριτσα μέσα στο ΆΚΑ. Από το κεφαλιά ψαράκι. Σεζόν 84-85. Τι κάνεις, ρε ψυχή, πού είσαι χαμένος. Ωρε φίλε, πολύ. Δεν γίνονται αυτά. Τι κάνεις, φίλε. Πρέπει να έχεις κάρτα αθλητηρίων, έτσι. Δηλαδή, είσαι ακροατής 20 ετίας. Πω, παραπάνω. Πω, δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ναι, φίλε, ναι, με συγκινούν αυτοί που παίρνουν και είναι, μεγαλώσαμε μαζί. Είναι συγκινητικό. Καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει δεκαετίες και ακόμα ο άλλος ακολουθεί. Είναι πολύ συγκινητικό και πολύ τιμητικό. Ναι, τι να πω, ναι, τα ακούω, βέβαια. Κάπου σ' ακούω. κάπου. Εντάξει, όταν μπορώ. Όποτε μπορείς. Εσύ πες μου, νέα. Τι λοιπόν, νιώθεις, τι αισθάνεσαι, τι αφουγκράζεσαι. Με αυτήν την ομάδα την καταραμένη, τι θα γίνει, ρε, δεν μπορώ να καταλάβω. Παντού χωμένη είναι. Μέσα στη λάσπη, μέσα στη βρωμιά. Όπου υπάρχει ποινικός κώδικας, όπου τι υπάρχει αδίκημα. Το πράγμα, ρε, εσύ, δες τώρα, δες τι γίνεται εδώ, έτσι. Το ξαναλέω, επειδή έρχονται μηνύματα, τι έγινε. Δίωξη σε βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη και των ανδρών της ασφάλειάς του.
Έτσι. Η εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες του Πάρη Κουρτζίδη για την απαγωγή του από το Χίλτον. Απαγωγή, φίλε, αν το βλέπαμε στο Casa de Papel, δηλαδή, θα λέγαμε έλα μωρέ τώρα που τον απαγάγουν μέρα μεσημέρι. Μέσα του ξενοδοχείου. Κωστή, για αν ήταν σε άλλο κράτος, τι θα γινόταν με αυτόν τον άνθρωπο? Σε άλλο κράτος δεν θα συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θα ήταν ήδη εκεί που έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια. Και η ομάδα και οι πρόεδροι που είχαν ειδική πτέρυγα στον Κορυδαλό. Δηλαδή, πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, κάπου να ηρεμήσουμε με αυτή την ομάδα? Άστο, φίλε. Είναι πραγματικά τραγικό. Ο κόσμος κουνάει το κεφάλι και λέει καλά, πάλι. Πάλι, τι θα γίνει? Ναι. Λοιπόν, φίλε, σε αφήνουν να είσαι καλά. Και εσύ, και εσύ. Η οικογένειά σου να είναι καλά. Και εσύ, πολύ βιε. Χάρηκα πάρα πολύ, αδερφέ. Χάρηκα πολύ, πραγματικά. Να είσαι καλά, μην ξαναπάρει 20 χρόνια. Μην ξαναπάρει 20 χρόνια. Πιο σύντομα, έτσι. Επειδή το όνομά σου σημαίνει ότι έχει πολλή ζωή μπροστά σου, πολύ βίο. Δεν ξέρει. Άντε. Έγινε, φιλαράκι. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, φιλαράκι μου. Για πω, πορέ, παιδιά. Μιλάμε τώρα, Κροάτε. Που έχουν να πάρουν καμιά 10-15 χρόνια. Ναι, χαίρετε. Κωστή, καλησπέρα. Καλώς τον Μιγγέλ τον Κάστρο. Έλα, γόρι μου. Καλή εβδομάδα, φίλε. Λοιπόν, να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Δημόπουλο. Είναι από τους λίγους Αριανούς που μπορώ να ακούω πραγματικά. Αλλά θα στεναχωρήσω και τον φίλο μου τον επόμενο, τον Παοξή, που είπε ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι Αριανοί, φίλε Κώστα, και μην βασκαλιζόμαστε με ψεύτικα όνειρα. Άμα τους ακούσεις να μιλάνε από το πρωί σε όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτά ακούμε, όπως και στο δικό σας σταθμό και πριν από σένα, μόλις τους πεις κάτι, όλους είναι υποστηρικτές του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη, 100%, δεν βλέπουν κάτι στραβό από εκεί μεριά. Μιλάνε πάντα για το πρόβλημα των Πρεσπών, συνεχίζουν. Καλά, δεν είναι. Μιλάμε για μεγάλη. Μεγάλη ηλικιότητα. Μιλάνε ότι έγινε η ρύθμιση, λέει, από την Δημοκρατία για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ. Έχουν όλοι τους. Δηλαδή, αν είναι 1000 Αριανοί, παράδειγμα, οι 995 κόστα να λυπάμαι, αλλά σκέφτονται. Δεν θέλω να πω νούμερα. Είναι 5 στον κύριο Δημοκρατή. Δεν θέλω να πω νούμερα. Και εγώ έχω φίλο μου. Φίλος μου Αριανούς, επώνυμος στην πόλη, που γελάνε, λέει, οι Βασκιάδη ρεζίλοι. Ρεζίλοι γινόμαστε. Υπάρχουν και αυτοί. Τώρα, το πώς είναι, να σου πω όμως και κάτι στο τέλος. Πραγματικά, στο τέλος της ημέρας, δεν μπορώ και να είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα με απασχολεί. Πόσοι από αυτούς σκέφτονται σωστά, πόσοι όχι. Εγώ έχω πει, ως ό,τι αφορά στην εκπομπή μας, ξέρετε τι αγαπάμε, ξέρετε γιατί πράγμα χτυπάει η καρδιά μας, θέλετε να είστε στην παρέα μας. Εγώ το ανέκδοτο ή το τραγούδι ή το χαβαλέ δεν τον κάνω μόνο για τον ΠΑΟΚΤΣΙ. Έτσι, ξέρετε όμως ότι εκεί έχουμε θέμα. Πέσατε. Θέλετε στην παρέα μας. Να γυρίσουμε στην ομάδα. Καλώς. Εγώ θέλω, θέλω να στείλω και ένα μήνυμα, φίλε, επειδή τα πράγματα... Ένα, να στείλεις ένα. Ένα μήνυμα. Μήνυμα. Ξέχασα. Ναι. Επειδή θα είναι δύσκολη καινούργια εκπονητική σεζόν, όπως φαίνεται, με την έδρα κτλ. Παιδιά, μόλις γίνουν τα διαρκείας, εξαφανίστε τα. Μην τυχόν και δεν πάτε να πάρετε διαρκείας. Κάτσε, περίμενω. Τι διαρκείας? Διαρκείας δεν θα βγουν. Δεν ξέρω. Τα καινούργια. Για πού, αφού δεν έχει κλεισμένο. Δεν θα είναι σε όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι θα είναι όλη τη χρονιά, αδερφέ. Α, δεν ξέρω. Έτσι όπως είναι η παρούσα κατάσταση, δεν βλέπω να ανοίγει εξέδρα για πολύ καιρό, αδερφέ. Δεν ξέρω, δεν επιμένω, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι για όλη τη χρονιά. Κωστή, τώρα, ποιο είναι αυτό το οποίο θα υποκαταστήσει ή θα αντικαταστήσει το διαρκείας, γιατί μπορεί ο κόσμος με κάποιο τρόπο θα θέλει να δείξει, ας πούμε, ότι είναι εκεί, να στηρίξει την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι με το ΠΑΟΚ TV. Αν θα είναι στην μπουτίκ, αν θα είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω εμπιστοσύνη στο τμήμα marketing, εκεί ο Λάζαρος και τα υπόλοιπα παιδιά και στην μπουτίκ κάνουν εξαιρετική δουλειά σε πρότυπα ευρωπαϊκά. Ο Πετράν είναι αδερφός, δεν μπορώ να πω. Λέω όμως για το τμήμα marketing ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε πράγματα που τα βλέπαμε σε ευρωπαϊκές μπουτίκ, σε ομάδες στο εξωτερικό. Διατύπωση πιο καλά από μένα, αυτή τη μορφή που θα είναι, θα δείχνει στήριξη όμως. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Ναι, δηλαδή, επειδή διαρκείας, ακόμα κι αν πουν ότι ξέρεις, το πάμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά, ας πούμε, την Άνοιξη την επόμενη κτλ. Δεν ξέρω αν θα βγει ένα μίνι πακετάκι για κάποια μάτς. Ένα μίνι πακετάκι. Δεν το ξέρω. Θα βγει όμως, δεν ξέρω. Στήριξη, παιδιά, υπάρχει, φίλε, υπάρχει ένας τρόπος για να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στην ομάδα και αυτός θα είναι και φέτος το ΠΑΟΚ TV. Ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που θέλαν να αποτύχει,
σε αυτούς οι οποίοι κατάπια τη γλώσσα τους όταν είδαν τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, χωρίς πέρσι να είμαστε προετοιμασμένοι. Αναντάμ παμπαντάμ έγινε με συνοπτικές διαδικασίες και παρόλα αυτά, μετά από κάποια βηματάκια στην αρχή που ήταν αβέβαια, στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό, δεν έχω κανένα λόγο ούτε να τους πενέψω, έτσι, ούτε να πω κάτι. Άμα βλέπαμε ότι κάτι δεν τσουλάει, στην αρχή λέγαμε βελτιώστε το πράγμα, έτσι. Στο τέλος ήταν εξαιρετικό. Και να κλείσω με το μήνυμα Ολυμπιακός αποβολή από το πρωτάθλημα, τέλος. Για ποιον λόγο από όλους? Για αυτόν! Δεν ξέρω γιατί απ' όλα. Γεια σου Μιγγέλ Κάστρο. Γεια σου Μιγγέλ Κάστρο. Παιδιά, γιατί απ' όλα? Για το πόρισμα της κυρίας Σπανού? Για τα στημένα μάτς? Τι, για τα έσχη τώρα εδώ με τις απαγωγές? Τι, δεν ξέρεις που... Τι, πιάσανε τώρα τους τρεις που είχαν τις αφίσες, που αφισοκολλήσανε τους ανθρώπους, τους βγάλανε επικηρυγμένους, λες και είμαστε να πούμε στην Άγρια Δύση. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις αν όλα αυτά γίνονται είναι σε ταινία. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν σας ακούω καθόλου, δυστυχώς, καθόλου. Ναι. Όχι, 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 καθόλου, καθόλου. Ξαναπροσπάθησες, ακούμε πάρα πολύ στο βάθος. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Πάμε εδώ. Όχι, ούτε εδώ. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ερώτηση. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βεβαίως, όταν τελειώσουμε από όλα αυτά, θα έρθετε να πάρετε και τα μπλουζάκια σας. Έτσι, θα αρχίσουν να έρχονται και τα υπόλοιπα παιδιά και η γραμματεία μας. Δεν πρόκειται να χαθεί το μπλουζάκι. Τώρα για το άλλο που με ρωτάς, για τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι στην Ισπανία. Είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχουμε στο εξωτερικό και γίνονται ενέργειες προκειμένου να είναι εδώ τέλη Μαΐου για να μπορέσει να συμμετάσχει. Αν σήμερα αποφασίσουν, που αυτό φαίνεται δηλαδή, κατά τα φαινόμενα, ότι θα αποφασίσουν επανέναρξη στο play-off. Ναι! Γεια σας! Έλα Κωστή, καλημέρα! Καλώς τον Δελάρα! Καλώς τον Δελάρα! Μ' ακούς? Εσύ ήσουν πριν, που δεν σ' άκουγα. Ναι, να έκανε ακουστικό και δεν ακούγεται, ναι, το αθήμα του. Φίλε, μπορείς να το βάλεις... κάνουμε δουλειές. Μπορείς να το βάλεις αυτό από τη μία γωνία της ταράτσας στην άλλη. Με μανταλάκι είναι εξαιρετικό, εγώ έχω κάτι τέτοια. Έλα, δεν φεύγω. Ετοιμάζεστε? Τι θα... Ναι, ναι. Θυμάσαι που σου είπα τι θα μας πούνε. Τα ανοίξετε νωρίτερα. Είχαμε την πληροφορία μας. Ναι. Κωστή, τι θα μας πούνε τώρα τα ανθυποκουναβουγατίδια ότι τους κυνηγάει ο Μητσοτάκης που είναι αυτοκόλλητοι. Πρώτα τους κυνηγούσε ο τύπας, αυτούς μια ζωή κάποιος τους κυνηγάει. Πόσο ακόμα... Κάποτε πρέπει να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη, ρε φίλε. Έχω μία ερώτηση, ρε Στέλιο. Πόσο ακόμα πλάτες, κύριε Πρωθυπουργέ, εκτίθεστε ανεπανόρθωτα, κάποια πράγματα τα κάνατε σωστά, πήρατε τα εύσημα από τον κόσμο, είτε σας έχουμε ψηφίσει, είτε δεν σας έχουμε ψηφίσει, αναγνωρίσαμε ότι κινηθήκατε γρήγορα σε κάποια πράγματα, σας το αναγνώρισε και η παγκόσμια κοινότητα ότι η Ελλάδα κινήθηκε σωστά, είπαμε το μπράβο μας, δεν έχουμε εμείς κόμπλεξ και θέματα, έτσι. Αλλά πόσο ακόμα θα αφήσετε να αλωνίζει μία ομάδα και να σας εκθέτει ανεπανόρθωτα? Πόσο και για πόσα θέματα, και όχι μόνο ποδοσφαιρικά, εδώ είναι και ποινικά στη μέση. Πόσο ακόμα? Πόσο? Και να δηλώνουν και αδικημένοι όσο ήταν πίσω στο πρωτάθλημα, ήταν αισθημένο, μόλις περάσανε μπροστά, είναι πεντακάθαρο, να αποφασίσουν τι είναι. Είναι δυνατόν, είναι. Είναι δυνατόν αυτό που λες? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Στημένο μέχρι τη Δευτέρα και μετά όταν πέρασε μπροστά όλα μια χαρά, έτσι. Εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Έγινε φίλε Κωστή, καλό μεσημέρι. Πες μου λίγο κάτι γιατί έχω την απορία. Εσύ πριν από την ιστορία αυτή με τον ιό, τι χωρητικότητα έχει το μαγαζί σου? Πόσα τραπέζια έχεις, ας πούμε, καθήμενος? Η άδεια λέει 51 καρέκλες εσωτερικά και 28 μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή πόσα τραπέζια περίπου είναι αυτό? Είναι καμιά τριανταριά τραπέζια? Όχι, πιο λίγα. Είναι γύρω στα 25 τραπέζια. 25. Τώρα τι γίνεται τώρα, τι θα κάνεις, ας πούμε? Δεν έχει μέσα και μόνο έξω και αραιά? Από ό,τι πάνε θα έχει και λίγα μέσα, αλλά το θέμα είναι, Κωστή, ότι βλέπεις ότι στις παραλίες γίνεται της Κλάρας. Αεροπορικά θα είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Φίλε. Στα λεωφορεία μέσα είναι οι σαρδέλες και έρχονται τώρα εδώ, μετά από 65 μέρες θα σε ανοίξουν και να έσει με τη μεζούρα. Δηλαδή μεζούρα. Οι άνθρωποι, τι να πω, το εντάξει, το έχουν εξευθυλίσει. Πραγματικά, θα κλείσουν εγώ βλέπω τώρα, έχει εκεί σχολείο παραδίπλα από το σπίτι μου.
τα παιδάκια και έξω και στα πλατείες και παντού. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Σήμερα πέρασα έξω από την Τούμπα, γυρνώντας από το σπίτι. Το σχολείο που είναι ακριβώς απέναντι. Φίλε, το ένα παιδί δίπλα στο άλλο, ένα παιδάκι μόνο φορούσε μάσκα γιατί έκανα έτσι το φανάρι και κοίταξα. Λοιπόν, το ένα το πώς θα το ελέγξει τα παιδιά, ρε φίλε. Τι να του πει, μην τρέχετε, μην παίζετε. Ο Μητσοτάκης πήγε σήμερα σε ένα σχολείο. Μπουλούκι, μπουλούκι ήταν από πίσω. Μπουλούκι. Πέρασε η τραγουδίστρια, πώς τη λέγανε η Θωμάη στη σπίτι. Πέρασε από το Μαξίμου. Η πρωτοψάλτη αυτή, εντάξει. Ναι. Έγινε του ψάλτη, έγινε χαμός. Μαζευτήκαν 200, δεν κολλάνε. Πήγανε στην Ομόνια. Που έκανα τα εγγένεια, έγινε τη Σάντα Κλάρα, πάλι δεν κολλάνε έτσι, τίποτα. Πάλι. Και θα έρχονται στο μαγαζί σου με τη μεζούρα για να σε πούνε ότι ξέρει κάτι, 5.000 πρόσωπο. Τι ήταν 5.000. Θα έρθουν στο μαγαζί σου. Εγώ θα έρθω. Δεν θα έρθω με ξένους που δεν τους ξέρω. Θα έρθω με την γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τα οποία ζούμε στο ίδιο σπίτι τα άτομα, έτσι. Θα καθίσουμε στο τραπέζι μας. Δεν είπαμε να έρθει. Εγώ πολύ καιρό φωνάζω ότι θα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στους μαγαζάτορες, γιατί από το να μαζεύονται τσούρμο όπως να είναι, είδες τώρα τι έγινε στις παραλίες. Άιντε, βαράτε βιολιτζίδες, ό,τι να είναι. Εσύ δεν θα φροντίσεις από μόνος σου να υπάρχουν αποστάσεις για να μην στο ξανακλείσουν. Δεν θα είναι πιο ελεγχόμενο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Τον εμπιστεύεσαι ή δεν τον εμπιστεύεσαι. Θα πρέπει να κουβαλάνε και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης. Αυτό ακριβώς. Ή θα πάω να φάω. Άλλος... Ναι, θα πάω να φάω με τον ξένο που δεν τον ξέρω ποτέ. Θα φάω με την κυρία. Κάμε και ένα σκόγαμο άλλο που θα τα αποδείξει το φίλο την παιδί του για να φάνε παρέα. Με πλάκα μα κάτω. Δηλαδή, πώ θα αποδείξει την οικογένεια. Να πω. Τι να, τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν. Έγινε το καλό μεσημέρι, φίλε. Γεια σου, Τελάρα. Είναι παιδιά τεράστιο το θέμα. Τεράστιο. Εγώ θα κάνω και μια άλλη ερώτηση. Άλλη μια ερώτηση. Αν την εικόνα που παρουσίασαν οι παραλίες το Σαββατοκύριακο, τις παρουσίαζαν οι εκκλησίες το Σαββατοκύριακο, τι θα έλεγαν κάποιοι σήμερα? Χωρίς να λέω ότι η εκκλησία σε όσα λέει έχει δίκιο. Λέω, αν την εικόνα αυτή, ο ένας πάνω στον άλλον, τσούρμο, την παρουσίαζαν σε μία λειτουργία, τι θα έγραφαν από χθες το βράδυ και τι θα έλεγαν σήμερα κάποιοι? Γιατί δεν γίνεται, εκεί κολλάνε, εδώ δεν κολλάνε, ή εκεί είναι η καλή πάντα και εδώ όχι. Στο συντριβάνι, στα εγγένεια μια χαρά, αλλά στο γήπεδο... Εκεί, ας πούμε, όχι, στα μαγαζιά, στην καφετέρια δεν κάνει. Πρέπει να ξέρουμε. Ισχύει για όλους ή δεν ισχύει? Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Χωστέ. Πάλι εγώ. Έλα, Δημήτρη μου. Έλα, έλα. Έλα, φίλε μου. Έλα. Στα γρήγορα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες. Έλα. Έλα, Δημήτρη. Έπεσε. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμή με Κώστα Βασιλόπουλο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να συναντήσουμε τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Κωστή. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Τρέχει η επικαιρότητα. Δεν ξέρω από πού θέλεις να αρχίσουμε. Όπου θέλεις. Να πούμε για την συνεδρίαση που ξεκινάει σε λίγα λεπτά, την τηλεδιάσκεψη σε ένα τεταρτάκι περίπου. Στις 3 είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη των μέλων της Super League. Νομίζω ότι θα περιμένουμε κάτι σημαντικό από αυτή την συζήτηση, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο που έχει επεξεργαστεί οι επιτελείς της Λίγκας σε συνεργασία με την υγειονομική επιτροπή της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πρωταθλήματος και τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι οριστικό, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι θα έχουμε ένα προσχέδιο για το τι μέλη γεννέστε με το πρωτάθλημα της Super League. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα σοβαρά τα οποία θα συζητηθούν και ενδεχομένως να έχουμε και μια έτσι... εικόνα, έτσι, με πιλωτική, ναι, ας πούμε, πρόταση για έναρξη του πρωταθλήματος στις 2 ή στις 6 Ιουνίου με την προοπτική να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου το πρωτάθλημα της Super League, τα play-off δηλαδή, ναι, και τα play-out από τις 2 ή από τις 6 Ιουνίου και αντίστοιχα να τελειώσει 6, 7, 8, 10 Ιουλίου. Ένας προγραμματισμός αυτός για αγώνες κάθε 3 μέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε
καταπιστεί μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του lockdown και της έξαρσης, ας πούμε, του κορονοϊού στη χώρα. Υπήρξε μια πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώνεται, που αφορά μια πρόταση που θέλει να καταθέσει η ΠΑΕΑΕΚ προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται, λέει, η ΑΕΚ και οι ομάδες, έτσι ώστε αν ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα μία φορά να παίξει με ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και θα παίξει, ας πούμε, η ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, να παίξει με ΠΑΟΚ και Άρη και να μην πηγαίνει έρχεται. Ναι. Να καταστρατηγηθεί δηλαδή το πρόγραμμα που προέκυψε από την κλήρωση. Κάτι τέτοιο ακούστηκε ως φήμη, δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα, δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί. Ναι. Σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα, θα συζητηθεί στον ΠΑΟΚ. Γνωρίζουν ότι υπάρχει μια τέτοια θεμολογία, αλλά δεν έχουν θέση επί του θέματος. Θα εξεταστεί αυτό από τη διοίκηση, από την ιδιοκτησία και σίγουρα από τον προπονητή, για το αν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να δεχτεί μια τέτοια αλλαγή, να καταδηγηθεί δηλαδή το πρόγραμμα που προέκυψε σύμφωνα με την κλήρωση και που προβλέπει πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για τη διαδικασία των play-off. Ναι. Κώστα, το σενάριο τέλεσης σε μια πόλη στη μορφή ενός τουρνουά απομακρύνθηκε. Δεν μπορώ να πω ότι έχει απορριφθεί ως ιδέα 100%, αλλά έχουμε απομακρυνθεί από ένα τέτοιο σενάριο και εξετάζεται το σενάριο τέλεσης των αγώνων κανονικά στις έδρες των ομάδων, δηλαδή στην Τούμπα, στο Χαριλάου, στο Ηράκλειο, στο Άκα, στο Καραϊσκάκης κτλ. Αυτά βέβαια όλα είναι πληροφορίες. Μετά το τέλος της σημερινής τηλεδιάσκεψης θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί. Σύμφωνα όμως με τις συζητήσεις που έχουν γίνει, η πορεία της πανδημίας, η μείωση των κρουσμάτων και αυτός ο μικρός αριθμός που καθημερινά ανακοινώνεται οδηγεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Το λέω με επιφύλαξη βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε σαφώς. Συμβεί μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες. Σε πρώτη φάση από Τετάρτη ή Πέμπτη είναι πολύ πιθανό να επιτραπούν οι ομαδικές προπονήσεις της ομάδας, έτσι ώστε να πάμε σε μια έναρξη πρωταθλήματος μέσα στις επόμενες μέρες. Μέχρι τις 2 ή 6, από τις 2 έως τις 6 Ιουνίου. Μάλιστα. Ωραία. Θα ξέρουμε σήμερα και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, Κώστα. Το άλλο που προέκυψε σήμερα είναι η δίωξη σε βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη και των ανδρών της ασφαλείας του για το θέμα του δημοσιογράφου που απήχθη από το Χίλτον τον Μάρτιο του 2018. Ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της παράνομης βίας και σε βάρος των 5 ανδρών της φρουράς του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη και σε βάρος του ιδίου του επιχειρηματία για το αδίκημα της ειδικής αυτουργίας για την γνωστή ιστορία του δημοσιογράφου. Είπαμε ότι δεν μπορούν να μείνουν όλα ατιμόρυτα. Δεν είναι. Κάποια στιγμή, όσο και αν, γενικά μιλάω, όσο και αν κάποιος προστατεύεται, προσέχει, έχει κάλυψει πλάτες κτλ, κάποια στιγμή θα κάνει λάθος. Μια, δυο, τρεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως διαβάσαμε όλοι, πρόκειται για μια εισαγγελική παραγγελία η οποία στοχοποιεί δίωξη η οποία προέκυψε, λέει, με τη βοήθεια και των Βρετανικών αρχών που άνοιξαν κινητά τηλέφωνα. Ναι, έτσι ασκήθηκε η δίωξη σε βάρος του Μαρινάκη ως ηθικού αυτούργου για παράνομη βία στον δημοσιογράφο τον Κουρτζίδη, ο οποίος κατήγγειλε ότι απήχθη από το ξενοδοχείο Χίλτον, στο οποίο είχε πάει για να συναντήσει τον Μαρινάκη. Ανταυτού βρήκε 5 άνδρες της προσωπικής του φρουράς που τον οδήγησαν με τη βία, λέει πάντα ο Κουρτζίδης, στο γραφείο του και εκεί τον ανάγκασαν να γράψει ένα κείμενο που διόρθωνε ένα προηγούμενο κείμενο στο site του οποίου είναι ιδιοκτήτης
και αμέσως μετά πήγε στη Γαδά και κατέθεσε την απαγωγή. Ναι. Τώρα, τι να σου πω. Τι να μου πεις. Τελειώνουν τα λόγια. Όταν κάποιος κατηγορείται συνεχώς, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Απλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να υπάρχει πάντα καπνός, αλλά να μην υπάρχει ποτέ φωτιά. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το είπες Κώστα, και η ελπίδα είναι ότι εμπλέκονται... Αν κάποιος ή αυτός, ναι. Μπορούμε να το πω. Δεν δικάσαμε εμείς. Αλλήμον. Απλά λέμε την είδηση. Ούτε καταδικάζουμε. Την είδηση λέμε. Άλλο, είναι άλλον δουλειά. Η είδηση έρχεται... Άλλη μία φορά. Άλλη μία φορά. Και όπως είπες, εμπλέκονται και οι Άγγλοι μέσα, οι οποίοι βοήθησαν. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την Νότιγχαμ, Κώστα, αυτό πιστεύεις ότι παίζει ρόλο αυτό, το ότι είναι και ιδιοκτήτης εκεί ο Μαρινάκης, αγγλική ομάδα, ή είναι άσχετο? Όχι. Βρισκόταν στην Αγγλία. Α, μάλιστα. Από εκεί, α, μάλιστα. Γι' αυτό. Ναι. Βρισκόταν στην Αγγλία. Ναι. Την ώρα που πιθανότητα, στη μέρα που πιθανότητα συνέβησαν όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα... Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Πίκουλας, έτσι. Ναι, είναι, ναι. Ο εκδότης της εφημερίδας Αξία, στενός συνεργάτης του κ. Μαρινάκη, ότι ήταν και αυτός παρόντας στη διαδικασία. Ναι. Και είναι και άτομα, λέει, που εμπλέκονται και στην ιστορία του Τζιλού μέσα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, ναι, έτσι, ακριβώς. Νομίζω μια ωραία ατμόσφαιρα, αν μου επιτρέπεις. Είμαστε. Ναι, ναι, είμαστε. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Θα δούμε. Θα δούμε. Να γυρίσουμε πάλι λίγο στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Ξεκίνησε η Bundesliga. Είδαμε το πόσο διαφορετικά είναι όλα. Είχαμε 11 τραυματισμούς σε αυτή την αγωνιστική, Κώστα. Αναγκαστικές αλλαγές. Δείγμα ίσως της βιασύνης ή της κατάστασης της ιδιάζουσας όπως είναι. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, φαντάζομαι... Δεν ξέρω αν είναι βιασύνη. Δηλαδή τι να κάνουμε, να κατεβάσεις τώρα για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, δεν, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή... προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μια τάξη. Ναι. Να κάνουμε τι, να κατεβάσουμε ιστορία και να πούμε δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Δεν θα παίξουμε, ας πούμε, πρωταθλήματα, δεν θα παίξουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα παίξουμε Europa League, δεν θα παίξουμε Champions League, τίποτα, τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω. Όταν όλα επανεκκινούν, και το ποδόσφαιρο νομίζω ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να επανεκκινήσει. Όχι μόνο γιατί είναι μια βιομηχανία που παράγει χρήμα, αλλά και γιατί είναι μια δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται εκατομμύρια οπαδοί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο κτλ. Φάνηκε στην τηλεθέαση. Είναι χαμός. Χαμός. Εντάξει. Τώρα, υπήρξαν τραυματισμοί. Ναι. 11, λες τον αριθμό. Ναι, ωραία. Σε μια άλλη αγωνιστική, ας πούμε, πόσους τραυματισμούς μπορεί να είχαν. Ναι. Πολλές φορές απομονώνουμε τα νούμερα. Στα, ναι. Και δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν είχε, ας δούμε την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga πριν από τον νοϊό. Ναι. Δεν είχε. Είχε. Λογικό είναι να υπάρξουν τραυματισμοί και αναγκαστικές αλλαγές. Γι' αυτό και εφαρμόζεται το μέτρο των 5 αλλαγών. Η δυνατότητα 5 αλλαγών για κάθε προπονητή. Για να πούν ξεκούραστη. Ναι, για να... Έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή να μπορούν να λύνονται προβλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εγώ το βρίσκω μια πολύ καλή ιδέα πάντως αυτό το 5 αλλαγές. Τώρα, οι τραυματισμοί είναι κάτι που μπορεί να συμβούν. Ναι. Δεν είναι κάτι το αναπάντεχο. Ναι. Μα, δηλαδή, εντάξει, στα πιο πολλά παιχνίδια, ας πούμε, ακόμα και στη Super League, έχουμε αναγκαστικές αλλαγές από τραυματισμό ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρξε, ότι βιάστηκαν ή ότι... Ότι έκαναν κάτι λάθος. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δε. Είναι, περισσότερο θα έπρεπε να μας διαφωτίσει σε ένα τέτοιο ερώτημα αθλίατροι που γνωρίζουν καλύτερα που γνωρίζουν. Την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ναι. Των αθλητών γενικότερα, ναι. Κτλ. Πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Είναι υποχρέωσή μας. Έχω την, ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Με VAR, Κώστα, έτσι, οι Γερμανοί. Κανονικά. Καλά, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Ναι. Εμείς εδώ θα έχουμε. Γιατί να μην έχουμε. Ξέρω εγώ δύο. Τι θα είναι αυτό. Εάν δεν έχουμε VAR, δεν θα έχουμε ξένους διευθυντές. Γεια σας. Αν δεν έχουμε και VAR, το κουστούμι θα είναι ραμμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αυτό, επειδή, ναι, επειδή αυτό κάτι. Πιστεύω. Ναι.
Αυτό πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Το υπάρχει. Κουστούμι θα είναι ραμμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ να τον έχουμε βάλει. Αλίμονο. Τι θα πει δεν έχουμε βάλει. Να βρεθεί ένα τρόπο, σα είναι δύο. Α, δύο, απόσταση. Ναι. Ένα στη μία άκρη, ένα στην άλλη. Τι θα πει δεν έχουμε βάλει. Δηλαδή στη Γερμανία δεν έχουν κορονοϊό. Τι είναι εκεί ο κορονοϊό. Είναι αλλιώτικο. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Κανονικά. Απλά το επισημαίνουμε γιατί διαβάσαμε σε διάφορες. Σε διάφορα site ότι να και ότι υπάρχει περίπτωση και να μην έχει και τέτοια. Δηλαδή είναι περισσότερο ευσεβής πόθη εκεί. Αυτό που λες το κουστούμάκι ραμμένο πάνω στα μέτρα του. Το κουστούμάκι θα, ναι, θα είναι ραμμένο για να μην. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Εντάξει, το ξένοι διαιτητές το αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, λογικό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να έρχονται τρεις πεντάδες, ας πούμε, κάθε τρεις μέρες. Δεν υπάρχουν και πτήσεις για τέτοιες διαιτητές. Σωστά. Okay. Ας εμπιστευτούμε τους Έλληνες διαιτητές. Το ΒΑΡ. Ναι. Το ΒΑΡ, τι, ποιο είναι το πρόβλημα. Ίσα ίσα τώρα με Έλληνες διαιτητές πιο πολύ ανάγκη είναι να υπάρχει το ΒΑΡ. Έτσι, οπότε, μάλιστα. Θα καταδικάσουμε και τους Έλληνες διαιτητές ναι. σε ένα λάθος. Ενώ με το ΒΑΡ θα μπορούν να διορθώνουν και τα πράγματα. Όχι ότι δεν θα γίνουν λάθη, σίγουρα όμως θα μπορούν να διορθώνονται. Γιατί όταν διορθώνεται ένα λάθος, σημαίνει ότι δεν υπήρχε και πρόθεση ή ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Ησύχασα τώρα που το είπες, να ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω ότι. Τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει και ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια κάθετη θέση στο θέμα του ΒΑΡ. Χαίρομαι. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, ένα τελευταίο με τον τεχνικό διευθυντή, σε τι φάση είμαστε μέσα αυτή την εβδομάδα, πιστεύεις θα υπάρξει κάποια εξέλιξη? Νομίζω όχι, είναι στο τέλος του Μάη με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του Μάριο Μπράγκο με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή πιθανότατα. Μάλιστα. Να έχουμε τις εξελίξεις που αναμένουμε στα θέματα του τεχνικού διευθυντή. Νομίζω εδώ και μήνες σας έχω πει ότι δεν είναι φαβορή προς παραμονή ο Μπράγκο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί σε άλλες λύσεις. Μία από αυτές τις λύσεις νομίζω ότι θα προκριθεί για να υπάρξει αντικαταστάτης του Πορτογάλου στην θέση του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΟΚ. Ναι. Πιθανότατα από την 1η Ιούνιου ή εν πάση περιπτώσει από το ξεκίνημα του του Ιουνίου. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μένετε στον αθλητικό Λίμπερο, 107 και 4, την παρέα σας, το ραδιοφωνό σας. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Bye!